Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και ξεκινάμε την εβδομάδα μας με το απόλυτο ευζήν. Έτσι όπως είναι γνωστό, κυρίως σε εκείνους που άμεσα εμπλέκονται και έχει χτυπήσει κόκκινο μέσα τους, τους έχονται σχέση, επαναλαμβάνω, με τις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα είχαμε το πρώτο διαγωνίσμα και όπως κάθε χρόνο, τιμώντας αυτή την προσπάθεια στην ολότητά της, το ευζήν φιλοξενεί και θα φιλοξενεί για όλη την εξεταστική περίοδο, για τις επικείμενες 2 εβδομάδες δηλαδή, αρχής γενομένης από σήμερα, τα φροντιστήρια πρότυπο, κάθε χρόνο επαναλαμβάνω εδώ, με εκλεκτούς εκπαιδευτικούς, μέλη των φροντιστηρίων, για να δίνουμε τις λύσεις, απαντήσεις σε εκείνους που περιμένουν με πολλή αγωνία να δουν τι γράψανε σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αγαπητό μας Χρήστο Γατσιό, φιλόλογο. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ. Είναι καλό αυτό το ραντεβού κάθε χρόνο. Ναι, ναι, βέβαια. Λίγο πριν το καλοκαίρι. Πρώτα, ανοίγουμε το καλοκαίρι ουσιαστικά, ναι. Αν όχι τι άλλο. Λοιπόν, δίπλα βρίσκεται η κυρία Στέλλα Τζιούτσιου, φιλόλογος επίσης. Καλώς όρισες, κυρία μου. Και στο άλλο άκρο, γιατί η εκπομπή από συνήθεια θα παίξει πάλι με τα εξτρέμ της, η Βασιλική Υγόγου, επίσης φιλόλογος των φροντιστηρίων πρότυπο. Καλώς όρισες, Βασιλική. Εδώ λοιπόν συναντιόμαστε και φέτος. Θέλω πριν μπούμε στο μάθημα, που είναι τέλος πάντων και από τα αγαπημένα μας, θα μιλήσουμε για νεοελληνικά, για γλώσσα, έτσι. Για πολιτισμό. Για πολιτισμό. Για ευζήν. Για ευζήν. Ναι. Φυσικά. Να πούμε μερικά πράγματα, αγαπητέ Χρήστο, που μπορεί κάποιος να καταθέσει έτσι συνολικά για τις φετινές εξετάσεις. Για τις φετινές εξετάσεις, οι εξετάσεις είναι, τα περιμένουν τα παιδιά όπως και άλλες χρονιές. Δεν νομίζω ότι θα κοινοτομήσω σε τίποτα. Το κριτήριο είναι το διάβασμα μόνο. Τα παιδιά έχουν προσδοκίες, θέλουν να περάσουν, βλέπουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανεργία μεγάλη, είναι η μόνη διέξοδος. Και νομίζω είναι το μόνο αξιοκρατικό που έχει μείνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα αξιοκρατικά. Βλέπεις και το παιδί του φτωχού και το παιδί της μεσαίας τάξης και ούτω καθεξής να καταφέρνουν. Άλλοι που θεωρούμε σαν όντρες τάξης να αποτυχάνουν. Άρα, στη συνείδηση του κόσμου είναι ότι οι εξετάσεις είναι αξιοκρατικές. Εδώ γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Ένα αναγώνιο ερώτημα, γιατί δεν μπορέσαμε αυτό που καλά κάνουμε όταν εξετάζουμε και βαθμολογούμε, διότι η μαγική λέξη είναι η βαθμολογία. Όλους τους μαθητές, τα παιδιά μας δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, να το κάνουμε σε αυτούς μας. Να βαθμολογούμαστε επιτέλους, αδερφέ, και εμείς, να είμαστε και εμείς μέλη μιας αξιοκρατικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό είναι θέμα παιδείας που πήραμε όλα τα χρόνια, θέμα οικογένειας, θέμα κοινωνίας. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν. Κάποιοι, οι περισσότεροι, δεν λειτουργούν. Είναι σαθροί. Για το θέμα της παιδείας, πάλι να μπορούμε να πούμε ότι οι εξετάσεις, να το εντοπίσουμε και στις εξετάσεις και στη βαθμολόγηση που κάνουν στα σχολεία. Δεν νομίζω ότι είναι εξωκρατική. Αυτές οι εξετάσεις όμως, οι δικές του Υπουργείου, έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Όλοι πιστεύουν δηλαδή ότι ο εκπαιδευτικός στο σχολείο δεν θα αποτυπώσει πάντα αξιοκρατικά του μαθητή, αλλά εκείνο που πιστεύει ο γονιός είναι ότι στο τέλος της εξετάσεις θα αποτυπωθεί αν έχει διαβάσει ή όχι. Δηλαδή υπάρχει μια διάκριση. Δηλαδή συνήθως χαϊδεύουν τα παιδιά στο σχολείο, πιστεύουν όμως ότι θα αντιμετωπιστούν αξιοκρατικά στο τέλος. Αυτό είναι η γνώμη μου δηλαδή, γενικά για την αξιολόγηση. Όταν οι ίδιοι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογούνται, τώρα, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, δεν θέλουν να αξιολογούνται. Κουβέντα που μας αφορά κάνουμε τώρα. Πώς θα αξιολογήσουν τα ίδια τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουν να αξιολογούνται. Γιατί να αξιολογούν σωστά και τα παιδιά? Αξιολόγηση παντού. Ναι, μια μορφή αξιολόγηση είναι και αυτές. Οι εξετάσεις αυτές. Ο αριθμός των διαγωνιζομένων είναι περίπου ό,τι και πέρσι. Περίπου ό,τι και πέρυσι. Είμαστε δηλαδή κοντά στις 90 τόσες χιλιάδες. Τόσο, γύρω στις 100.000 και συνήθως περνάνε γύρω στις 80.000 περίπου. Βασικά από ό,τι ξέρω, ας πούμε. Ναι.
Το θέμα της έξης είναι κοινό για όλες τις ναι. κατευθύνσεις. Δεν είναι τεράστια τα ποσοστά, μένω λίγο ναι. στις γενικότερες αναφορές. Ναι. Δεν είναι λίγο έτσι μεγάλα, θα έλεγα τεράστια τα ποσοστά επιτυχίες. Δεν μειώνει αυτό την αξία ενός... Δεν περνάνε πάντα στη σχολή της πρώτης προτίμησης τα παιδιά. Τώρα, δηλαδή, ο περασμένος θεωρείται και αυτός ο οποίος πέρασε τα ΤΕΗ. Εντάξει, ενώ πήγαινε αυτή, δηλαδή για και αυτή είναι μια επιτυχία. Είναι κάπου, μια επιτυχία, είναι μια ναι, σωστό. Μπορεί κάποιος, δηλαδή, κάποτε ήταν έξω. Να σας πω. Μπορεί κάποιος δηλαδή τα ΤΕΗ να τα... Δεν θεωρώ με κανένα τρόπο να υποβαθμίσω τα ΤΕΗ. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πάρει και 18.000 μόρια και να θέλει κάποιο ΤΕΗ συγκεκριμένο. Σωστά. Σωστά και το είναι και προτιμητέο και πρέπει έτσι να γίνεται. Δηλαδή όχι με βάση τα μόρια που πήρες, να μην πάνε χαμένα τα μόρια, αλλά με βάση τις επιλογές σου. Ωραία. Αλλά όταν έχεις μια στόχευση, ας πούμε, υψηλή, και μετά περνάς σε ένα ΤΕΗ το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ούτε θα το ακολουθείς μετά, θεωρείται και αυτό επιτυχία. Εντάξει. Ναι. Είναι επιτυχημένο. Γι' αυτό κάποιοι, το σύστημά μας δηλαδή, ναι. αν θέλεις, το αρμόδιο Υπουργείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι εκεί στα εκπαιδευτικά, έχουν αποφασίσει ότι ξέρεις, καλύτερα να μην αφήνουμε κανέναν με την αίσθηση του αποτυχόντα ή τέλος πάντων εκείνου που δεν είχε το καλό, το αίσιο αποτέλεσμα της. Αλλιώς θα έπρεπε να αποφασίσουμε ότι εκείνοι οι οποίοι δεν πήγαν στις σχολές των επιλογών τους, καλό είναι να μείνουν απ' έξω και να με δοκιμάσουν την επόμενη φορά. Όχι, κοιτάξτε, και το πέρασμα στις εξετάσεις είναι και μια μορφή κάλυψης ανεργίας, δεν είναι. Τώρα έχουμε τόσους νέους. Δηλαδή, ναι. να προσθεθούν και τόσοι νέοι, δηλαδή άνεργοι. Ναι. Καλά, δεν να περάσουν κάπου και. Καλά, εξάλλου, όπου περνάει κανείς, άσχετα και με τις προτιμήσεις του, ας το πάρουμε κι αλλιώς, μια θητεία στο πανεπιστήμιο του δίνει πέρα από τις γνώσεις. Εγώ δεν στέκομαι στις γνώσεις. Ένα άλλο αέρα και ένα άλλο τρόπο σκέψης, δηλαδή. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να συνάδει η δυνατότητα να ανταποκρίνεται. Γιατί σωστά το είπε στην αρχή. Απλώς μειώνουμε... Για 4 χρόνια την αδηγία. Ακριβώς. Αυτό κάνουμε. Θες μας μιλήσουν λοιπόν, και άλλα. Ωραία, λοιπόν, να μπούμε τώρα στο θέμα μας. Αυτά τα συνηθίζουμε έτσι την πρώτη μέρα των εξετάσεων. Θα... Να κάνω μια γενική τοποθέτηση εγώ για το θέμα. Ωραία. Και ας μιλήσουν τις απαντήσεις ναι, ναι. οι κοπέλες. Λοιπόν, το θέμα σήμερα το οποίο τέθηκε είναι συνάδει με την ημέρα. Η ημέρα σήμερα είναι των μουσείων και το θέμα που έχει τεθεί είναι για τα μνημεία. Βέβαια, λέει εδώ φυσικά για τα μνημεία πολιτισμού, εννοώντας τα μνημεία, ας πούμε, τους ναούς, αγάλματα και τέτοια πράγματα, προφανώς και θέατρα. Εγώ θα έλεγα και μνημεία, μπορεί κάποιος μπορεί να το έχει γράψει, δεν ξέρω, και μνημεία λόγου, και μνημεία, υπάρχουν και μνημεία λόγου. Δηλαδή, οι τραγωδίες, οι κωμωδίες δεν είναι μνημεία. Μνημεία είναι από το μέμνημε. Θυμάμαι, είναι ενθυμήματα. Άρα, μνημεία είναι και οι τραγωδίες και οι κωμωδίες. Μνημεία με το παρελθόν, αυτά που μας συνδέουν με το παρελθόν. Όλα μπορούμε να τα εντάξουμε στα μνημεία. Βέβαια ήταν συγκεκριμένες οι ερωτήσεις και καλώς ήταν συγκεκριμένες που έχουν τεθεί. Δηλαδή το ερώτημα ήταν, το θέμα ήταν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Εννοώντας προφανώς δηλαδή. Την αποβεργίνα, να πούμε πίδαυρος, να πούμε τέτοια πράγματα, δηλαδή μνημεία. Και δεύτερον, δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με αυτά. Δραστηριότητες είναι ευκρινή, δηλαδή το θέμα ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό και νομίζω επειδή καλό θέμα είναι αυτό το οποίο έχει ευδιάκριτα ζητούμενα. Έχει ευδιάκριτα ζητούμενα, είναι καλό θέμα. Το επικοινωνικό πλαίσιο που τους έχει βάλει είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μια ημερίδα σε ημερίδα του Δήμου. Άρα έπρεπε να. Ομιλία είναι το θέμα. Επομένως, ξέρουν τα παιδιά πώς να ξεκινήσουν, πώς να τελειώσουν, τι προσφώνηση και αποφώνηση να βάλουν. Τα ζητούμενα είναι ευδιάκριτα. Άρα νομίζω ότι ήταν ένα καλό θέμα. Ήταν θέμα το οποίο έχει διδαχθεί. Είναι και μέσα στις σελίδες σχολικού βιβλίου. Έπρεπε να πούν τα παιδιά να τεκμηριώσουν πάνω στους λόγους για τους οποίους πρέπει το κοινό να πλησιάσει τα μνημεία, να τα γνωρίσει, γιατί πολλοί δεν τα ξέρουμε. Το ίδιο το κείμενο τους βοηθούσε επίσης που τους είχε δώσει για να καταλάβουν τι ακριβώς ζητάει. Και οι δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες μπορούν και ειδικά οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτά. Να εξοικειωθούν με τα μνημεία, δηλαδή να πλησιάσουν αυτά τα μνημεία. Βάλει εκδρομές. Εκδρομές όχι να πηγαίνουν για κλαμπ και για όπως γίνονται συνήθως εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά να πηγαίνουν σε χώρους, να είναι προετοιμασμένες, δηλαδή
εκ των προτέρων να έχει κάποιος αναλάβει, μια τάξη να έχει αναλάβει και να πηγαίνουν εκεί οργανωμένα να μιλήσουν για το χώρο, για όλα αυτά. Επομένως, νομίζω ότι η έκθεση ήταν καλή. Το κείμενο που τους έδωσε ήταν και αυτό βατό, αλλά ήταν λίγο συμπυκνωμένο σε πολλά νοήματα. Εκεί ίσως δυσκολεύτηκα στην περίληψη τα παιδιά. Γιατί είχε πολλές έννοιες, πολλές ιδέες μαζί, έπρεπε να τις συμπυκνώσουν όσο γίνεται. Εκεί μπορεί να βρήκαν τα παιδιά δυσκολία. Στο να συμπυκνώσει ένα κείμενο σε καθορισμένες λέξεις. Υπήρξε μια καινοτομία σε αυτές τις εξετάσεις, ότι προς το ευκολότερο. Ενώ παλαιότερα τους έβαζαν μια β1 παρατήρηση μετά την περίληψη που έπρεπε να κάνουν, να απομονώσουν μια φράση του κειμένου και να την αναλύσουν, που ήταν δύσκολο λίγο στην ανάπτυξη. Φέτος έβαλαν σωστό λάθος, δηλαδή multiple choice κατά κάποιο τρόπο. Όχι multiple choice, είναι για επιλογές. Μάλλον να πούνε αν είναι σωστό ή λάθος. Το οποίο τους έδινε άνετα τις 10 μονάδες, τις οποίες 10 μονάδες δεν τις έπαιρνε από την παράγραφο. Μετά τους είχε, ήταν λίγο κάπου τσιμπημένα τα συνώνυμα και αντώνυμα. Τώρα θα μου πείτε, Έλληνες, ας πούμε, νεοέλληνες, να μην ξέρουν κάποιες λέξεις όπως είναι, μπορεί να πούνε, ας πούμε, ανάδειξη, ή να βρουν ένα αντώνυμα, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Κι όμως δυσκολεύτηκα, προσέγγιση. Ναι, εκτιλήσετε, τέτοιες λέξεις. Λίγο τσιμπημένες δεν είναι πάνω στις αυτές που βάζουν συχνά, δηλαδή. Και οι ασκήσεις κατά τα άλλα είναι καλές. Δηλαδή, συνοψίζοντας, το θέμα της έκθεσης ήταν καλό, η ευδιάκριτα ζητούμενα, η περίληψη λίγο δυσκόλεψε, τους βοήθησε το γεγονός όμως ότι έβαλε το Β1, το άλλαξε δηλαδή και έβαλε σωστό λάθος που εύκολα έπαιρνε τις 10 μονάδες, που ήταν, είναι άσκηση κατανόησης δηλαδή του κειμένου. Και λίγο τσιμπημένες οι λέξεις για να βρουν συνώνυμα και αντώνυμα. Αυτό σε γίνει και τοποθέτηση. Πιστεύω τα παιδιά θα έγραψαν καλά. Είναι πρώτο μάθημα. Τους εύχομαι καλή συνέχεια από εγώ. Και νομίζω ότι εντάξει, δεν θα πρέπει να ούτε να απογοητευτούν ούτε τίποτα. Αυτές οι λύσεις που θα δώσουν τα κορίτσια είναι λύσεις ενδεικτικές. Αν δουν κάτι διαφορετικό που έγραψαν οι ίδιοι, δεν σημαίνει ότι είναι λανθασμένα αυτά που έχουν γράψει τα παιδιά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στις κυρίες μας. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση που αφορά στην περίληψη, το πρώτο μέρος της εξέτασης. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε 100 με 120 λέξεις, μονάδες 25. Ο συντάκτης του κειμένου πραγματεύεται την αξία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά, αιτιολογεί τη σπουδαιότητα των χώρων αυτών στην πολιτισμική κληρονομιά της χώρας, λόγω της αρχιτεκτονικής δομής τους που αποτυπώνει τη δημοκρατική αντίληψη, της προσφοράς ψυχαγωγίας στο κοινό συμβάλλοντας στην παραγωγή πολιτισμού και διότι μέσα από τους χώρους αυτούς οι σύγχρονες κοινωνίες έρχονται σε βιωματική επαφή με το ιστορικό παρελθόν. Επισημαίνει ωστόσο ο δοκιμιογράφος ότι η χρήση των αρχαίων μνημείων συχνά καθίσταται αδύνατη λόγω φθοράς τους, αλλά υποστηρίζει την ανάγκη επαφής του κοινού με αυτά γιατί έτσι επιτυγχάνεται λυσιτελέστερα η εξοικείωση με την πολιτισμική κληρονομιά. Μάλιστα, προτείνει την καταγραφή και ανάδειξη όλων των αρχαίων μνημείων ως μέσο συστηματικής αξιοποίησής τους και τη δημιουργική συνεργασία κάθε αρμόδιου για την επιτυχία του εγχειρήματος. Καταλήγοντας, ο συγγραφέας συνιστά και τη συμβολή του κοινού στην προστασία των αρχαίων χώρων θέασης μέσα από τη βιωματική επαφή με αυτά. Β1 άσκηση, να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε σύμφωνα με το κείμενο τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας το τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α. Ο συγγραφέας συσχετίζει τους αρχαίους θεατρικούς χώρους με τη δημοκρατία, σωστό. Β. Ο συγγραφέας θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγματική ψυχαγωγία, λάθος. Γ. Κατά το συγγραφέα δεν θα πρέπει σήμερα να γίνονται θεατρικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα, λάθος. Δ. Ο συγγραφέας δεν θα συμφωνούσε με τη διοργάνωση σύγχρονων μαθητικών αγώνων ρητορικής σε ένα αρχαίο βουλευτήριο, λάθος. Και ε, κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις μπορεί να συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξή τους, σωστό. Συνολικά μονάδες 10. Β2 α, να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της 7ης παραγράφου του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο αιτίου αποτελέσματος.
Αίτιο συνιστά η αναγκαιότητα καταγραφής των μνημείων, ώστε μέσω αυτής της καταγραφής να προκύψει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση του πλούτου των μνημείων. Το αποτέλεσμα. Επίσης, αξιοποιούνται παραδείγματα, ειδικότερα στο σημείο που επεξηγούνται τα δεδομένα των μνημείων που χρήζουν διερεύνησης, δηλαδή την ιστορία, τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους. Ίσως μπορούμε να ανιχνεύσουμε και τη μέθοδο της διαίρεσης στο σημείο που η διαιρεταία έννοια μνημεία διασπάται σε μέρη, όπως πολύ ή λιγότερο γνωστά μνημεία, εντοπισμένα αλλά μη ερευνημένα, αλλά και μνημεία που τα γνωρίζουμε μόνο από αρχαίες μαρτυρίες. Μονάδες 4. Β2Β, να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις ή εκφράσεις με άλλες λέξεις εκφράσεις που να διατηρούν τη συνοχή του κειμένου. Πρώτα απ' όλα, στη δεύτερη παράγραφο, αντικαθίστατε από το αρχικά, καταρχάς, εμπρότης, εξ αρχής. Παράλληλα, στην έκτη παράγραφο, αντικαθίστατε από το επίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, ακόμη. Εξάλλου, στην ένατη παράγραφο, με το άλλωστε, παράλληλα, επίσης, ακόμη. Μονάδες 6. Β3α, να γράψετε ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου. Εκτιλήσετε. Η σωστή απάντηση ενδέχεται να είναι το διαδραματίζεται, το συμβαίνει, αλλά και άλλα. Κατάλοιπα, τα υπόλοιπα τα απομεινάρια, επιδίωξη, ο σκοπός, ο στόχος, προσέγγισης, το πλησιάσματος, επαφής και ολοκληρωμένη πλήρης άρτια. Μονάδες 5. Άσκηση Β3β, να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου. Αναπτυσσόταν, αντίθετο το παρήκμαζε, το αποτελματωνόταν. Δράση, αντίθετο το αδράνεια παθητικότητα. Ερευνημένον, αντίθετο το ανεξερεύνητον ανερεύνητον. Γνωρίζουμε, αντίθετο το αγνοούμε. Και ανάδειξη, το υποβάθμιση απόκρυψη. Μονάδες 5. Β4α, να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση, των πολύ έως αρχαίες μαρτυρίες, στην 7η παράγραφο. Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται για να παρατεθούν διευκρινήσεις, επεξηγήσεις για τα είδη μνημείων που χρήζουν καταγραφής και διερεύνησης. Μονάδες 2. Β4β, πιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο, να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα. Στο κείμενο κυριαρχεί το τρίτο πρόσωπο, ενικό και πληθυντικό, προκειμένου να προσδώσει ο συγγραφέας στο περιεχόμενο αντικειμενικότητα, να αποστασιοποιηθεί από τα γραφόμενα και να ενισχύσει το απρόσωπο ύφος. Μονάδες 3. Λοιπόν, και περνάμε στο θέμα της έκθεσης, το οποίο έχει ως εξής. Σε ομιλία που θα εκφωνήσετε σε ημερίδα του Δήμου σας με θέμα προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, να εκθέσετε τις απόψεις σας σε 500 με 600 λέξεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τις δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με αυτά. Οι μαθητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως προσφώνηση το αγαπητοί συνδημότες ή αγαπητοί συμπολίτες και δίνουμε ενδεικτικά κάποιο πρόλογο. Σε μια εποχή κατά την οποία ο Ελληνισμός διέρχεται μια βαθιά ηθική και κοινωνική κρίση σε όλα τα επίπεδα, χρειάζεται να αναζητηθούν ερίσματα στην ανεξάντλητη πηγή της μακραίωνης ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης. Ίχνη της πολιτιστικής της πορείας στον χρόνο είναι τα μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Τέτοια μνημεία είναι τα αρχαία θέατρα, οι λατρευτικοί χώροι, τα αγάλματα αλλά και τα μουσεία. Προβάλλει λοιπόν ανεκτίμητη η αξία της προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τους νεοέλληνες και ιδιαίτερα από τους νέους μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Όσον αφορά το πρώτο ζητούμενο, τους λόγους, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα μνημεία προσφέρουν αισθητική απόλαυση, αναδεικνύουν το φυσικό κάλος και διδάσκουν τον τρόπο αρμονικής προσαρμογής των επιτευγμάτων του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση, χωρίς να την απαξιώνουν. Τα μνημεία είναι πηγή έμπνευσης. Πολλοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς, σκηνοθέτες έχουν δημιουργήσει βασιζόμενοι σε μνημεία. Χρησιμοποιούνται σήμερα για πολιτισμικές εκδηλώσεις και με την έγκλη τους καθυλώνουν τους εραστές της τέχνης, όπως για παράδειγμα το Θέατρο της Επιδαύρου. Είναι ιστορικές πηγές, καθώς μέσα από τα μνημεία καταγράφεται η ιστορία με αδιάσυστα στοιχεία. Αποδεικνύουν την εθνική συνέχεια. Τα μνημεία είναι τα υλικά τεκμήρια που καταδεικνύουν ότι ένα έθνος έχει μακραίωνη ιστορία και παράλληλα τονώνουν την εθνική υπερηφάνεια, το θρησκευτικό συνέστημα. Και τέλος, διακηρύσσονται αναλύωτες ιδέες μέσα από τα μνημεία. Ένα μνημείο συμβολίζει διαχρονικές αξίες, όπως για παράδειγμα στην αρχαία αγορά γεννήθηκε η δημοκρατία. Ο τύμβος για τους μαραθωνομάχους είναι το σύμβολο της Ανδρείας και του πατριωτισμού. Μία ενδεικτική μεταβατική παράγραφος. Η αξία λοιπόν των μνημείων είναι αναμφισβήτητη και είναι υποχρέωσή μας να τα κατανοήσουμε και να τα διαφυλάξουμε ως κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια για να συνεχίσουν τα μνημεία να νικούν το χρόνο είναι η οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης των ανθρώπων και ειδικότερα των μαθητών με τα μνημεία. Και στο δεύτερο ζητούμενο που αφορά προτάσεις για γόνιμη επαφή των πολιτών και ειδικότερα των νέων με τα μνημεία, ξεκινάμε με αναφορά γενικά στους πολίτες, οπότε αναφερόμαστε στα ΜΜΕ, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα και την αξία των μνημείων, η οικογένεια η οποία θα πρέπει να προετοιμάζει ουσιαστικές επισκέψεις σε χώρους μνημείων με πρώτερη διδασκαλία και ενδελεχή ξενάγηση και βιωματική σχέση με το παρελθόν, η πολιτεία και η πνευματική ηγεσία θα πρέπει να προχωρήσουν σε ανάληψη των ευθυνών τους και συντονισμένη δράση για την προβολή των μνημείων και το άτομο θα πρέπει να δώσει έμφαση στην πνευματικότητα και να αντισταθεί στον τεχνοκρατισμό και τον υλισμό. Ειδικότερα τώρα για τους νέους, όπως ζητούσε το θέμα, μπορούμε να πούμε ότι τα μνημεία πρέπει να συνδεθούν με όλα τα μαθήματα στο σχολείο, όπως τα αρχαία, την ιστορία, τη γεωμετρία, τη χημεία, έτσι ώστε να αναδειχτούν όλες οι διαστάσεις και να έχει ο μαθητής διάφορα κίνητρα να γνωρίσει τα μνημεία. Οι επισκέψεις σε μνημεία θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την κατάλληλη προετοιμασία σε επίπεδο γνώσεων, για να μην καταντήσουν διασκεδαστικές μόνο βόλτες σε αρχαιολογικούς χώρους. Προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας «Υιοθετώ ένα μνημείο», με το οποίο οι μαθητές συνεργάζονται με αρχαιολόγους, συντηρούν έργα τέχνης, συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Αξιόλογη προσπάθεια είναι και οι πολιτισμικές ανταλλαγές, δηλαδή η επαφή των μαθητών με παγκόσμια μνημεία, με τη βοήθεια σχολείων από όλο τον κόσμο, είτε διαδικτυακά είτε με επισκέψεις. Και τέλος, πολιτισμικές εκδηλώσεις από μαθητές σε μνημεία θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη μιας βιωματικής σχέσης των μαθητών με αυτά, όπως π.χ. μια θεατρική μαθητική παράσταση στο θέατρο Επιδαύρου. Και στον επίλογο θα μπορούσαν να κλείσουν ενδεικτικά ως εξής: ο κάθε άνθρωπος και ειδικά ο νέος λοιπόν πρέπει να κατανοήσει την αξία των μνημείων κυρίως μέσα από δράσεις και να μην τα γνωρίζει μόνο μέσα από τη θεωρία. Όταν διαπιστώσει ότι αξίζουν προστασία στα μνημεία, με τη βοήθεια κυρίως του σχολείου, θα απεγκλωβιστεί από την παγίδα της απαξίωσής των και δεν θα θεωρεί μια επίσκεψη σε χώρους μνημείων μια ευκαιριακή περιδιάβαση, αλλά ένα μάθημα ζωής. Και θα έπρεπε να κλείσουν οι μαθητές με μια αποφώνηση, όπως σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να θέσω ένα ερώτημα. Το εν λόγω θέμα θεωρείτε ότι εντάσσεται έτσι στην γενικότερη εκπαίδευση, απασχολεί δηλαδή ως θέμα η αξία των μνημείων? Αν διδάχτηκε, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει διδαχτεί, γιατί ακριβώς είναι, ανήκει στο σχολικό βιβλίο της Γάμα Λυκείου. Ναι. Δεν είναι κάτι έξω από τα διδασκόμενα θέματα. Εντάξει, μπορεί να μην το περίμενε κανείς, μπορεί να περίμενε άλλα θέματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με την επικαιρότητα, παραδείγματος χάρη, πολύ περισσότερο. Βέβαια και σήμερα επίκαιρο είναι το θέμα, γιατί είναι η μέρα των μουσείων. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία έπαιζαν, με τη μετανάστευση, με θανατική καταδίκη, με διάφορα θέματα που έπαιζαν το καιρό αυτό. Ενδοσχολική βία. Αλλά είναι ένα θέμα, καλό θέμα, το οποίο μπορεί να προσέχει τεθεί και με ευδιάκριτα ζητούμενα. Το θέμα είναι να είναι ευδιάκριτα τα ζητούμενα, σας λέω. Δηλαδή να μην είναι ασαφές. Λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να γράψει, λόγους και τρόπους. Αυτά τα δύο ζητάει. Άρα το θέμα είναι καλό. Μάλιστα. Είχαμε ήδη την πρώτη γεύση από τους διαγωνιστέντες μαθητές. Φυσικά. Ήρθαν κοντά. Να μιλήσω και το ακούστε, μιλάω ναι. Μόνο εγώ. Ναι. Τι σας είπανε μετά το πέρας των σημερινών εξετάσεων? Τα περισσότερα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Είναι ευχαριστημένα. Πάντοτε το παρατηρούμε αυτό στο μάθημα της έκθεσης, γιατί δεν προαπαιτεί την γνώση κάποιων συγκεκριμένων σελίδων που μέσα από τη διαδικασία της απομνημόνευσης θα πρέπει να θυμηθούν τα παιδιά και να τα καταγράψουν στην κόλλα τους. Οπότε κάτι που ξέχασαν ή μια αποτυχία να λύσουν μια άσκηση θα τους οδηγούσε στην απογοήτευση. Όλα έρχονται στο φροντιστήριο ή επικοινωνούν μαζί μας με μια έτσι ιδιαίτερη καλή διάθεση και είναι ευχαριστημένα. Φεύγουν την πρώτη μέρα των εξετάσεων με πολύ καλή έτσι, ψυχολογία. Η πρώτη γεύση τους είναι με τις πανελλαδικές εξετάσεις θετική. Ναι, θέλουν και η έκθεση θέλει προσχεδιασμό, δηλαδή και μάθηση θέλει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ταλέντο το γράψιμο. Θέλει και μάθηση, ιδιαίτερα τα θέματα αυτά. Χρειάζεται λίγο κάποιος να τα εξετάζει. Δηλαδή θέλει για το φυσικό περιβάλλον κάποια πράγματα να ξέρεις και μετά να καλέσεις και δικά σου και τα γεμίζεις, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, την αρχή την κάναμε. Πιστεύω ότι θα πάμε έτσι όπως αισθάνθηκαν σήμερα οι μαθητές.
θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, τον φετινό κύκλο. Το ευχόμαστε βεβαίως από καρδιάς να έχουμε πλήρη επιτυχία. Οι νέοι είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι οι νέοι, είναι το αύριο της κοινωνίας που γράφουμε σε όλες τις εκθέσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτοί να έχουν και αυτοί κάποιες επιτυχίες, κάπου να στηριχτούν. Και οι εξετάσεις δεν είναι το παν, αλλά είναι ένα βήμα προς την επιτυχία για τη ζωή τους. Να μην το θεωρήσουν ότι είναι μονόδρομος, αλλά είναι ένα βήμα για την επιτυχία. Θα τους δώσω λίγο μέσα στα πλήγματα που νιώθουν στην οικογένειά τους, το σχολείο παντού γύρω τους, να έχουν και αυτοί μια επιτυχία. Να έχουν μια αισιόδοξη ματιά για το μέλλον. Έστω για 4 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού, με βάση πάντα το πρόγραμμα που έχει είναι για την Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν, πάλι εδώ, με πληθώρα μαθημάτων την Τετάρτη, 4 μαθήματα έχουμε. Τα περισσότερα είναι γενικές, είναι μαθηματικά, είναι βιολογία. Ωραία λοιπόν. Εύχομαι από καρδιάς για μια φορά ακόμη ό,τι καλύτερο και για εσάς, γιατί περνάτε τις δικές σας τεράστιες αγωνίες. Κυρίως για τα παιδιά. Γιατί βαθμολογήσετε και εσείς τώρα. Τα παιδιά βασικά, να από εδώ και στο εξής, λοιπόν, ξεχνάνε την έκθεση, ό,τι έγραψαν. Μην ψάχνονται να βρουν τι έκαναν, αν πέτυχαν κάπου ή σε κάποιο. Δεν έγραψαν σωστό αντώνυμο, συνώνυμο. Κοιτάμε το επόμενο. Όπως είναι στα παιχνίδια, στα μάτια. Ακριβώς. Ναι. Κοιτάμε το επόμενο το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε για τις όποιες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για ένα κομμάτι ακόμη, για ένα τεταρτάκι συνολικά. Το Εύστην θα είναι εδώ κοντά. Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα θέμα πολύ πολύ πρόσφατο. Μια μικρή τραγωδία την οποία δυστυχώς την ζήσαμε από κοντά. Έτυχε να βρισκόμαστε εκεί. Και μέσα από αυτό βέβαια το θέμα θα αναδειχθεί για μια φορά ακόμη δυστυχώς αυτό που πολλές φορές η εκπομπή επικαλείται και καταθέτει με την όποια γενναιότητα, ότι σε αυτήν την πατρίδα καταλήξαμε να ζούμε από σύμπτωση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.